Παραμένει λοιπόν η πολιτική κόντρα για την τραγωδία των Τεμπών, ενώ ταυτόχρονα καθαρίζει ο εκλογικός ορίζοντας. Μαζί μου στο στούντιο ο Γιώργος Χουδαλάκης για να δούμε, Γιώργο, με ποια όπλα πηγαίνουν στην προεκλογική μάχη η κυβέρνηση και η αντιπολίτευση. Τα οποία όπλα εδώ και πόσο καιρό βλέπουμε να τα οπλίζουν, μετά να τα ξαναεπιστρέφουν στο οπλοστάσιο, μετά να τα ξαναοπλίζουν. Τελικά, όπως είπαμε και πριν με τον Γιάννη Μπασκάκη, κλειδώσαμε στον μήνα Μάιο. Αυτό από μόνο του κάτι λέει. Κλειδώσαμε τον μήνα. Τον μήνα. Κοίτα, χωρίς να θέλω καθόλου να υποτιμήσω την ελληνική δημοκρατία. Οι γείτονες που έχουν επί 20 χρόνια ηγέτη τον Ερντογάν και ζουν σε αυτή τη δημοκρατία, εντός εκτός εισαγωγικών, ξέρουν εδώ και μήνες ότι θα κάνουν εκλογές 14 Μαΐου. Εμείς λοιπόν σήμερα, και μάλιστα όχι με έναν τρόπο θεσμικό, μέσω μιας τηλεοπτικής παρουσίας, δεν λέω καν συνέντευξης, θα καταλάβει και ο κόσμος γιατί θα παρακολουθήσει, φαντάζομαι, θα μάθουμε με ένα μη θεσμικό τρόπο τον μήνα. Τώρα, στην ερώτησή σου, που λένε ασχολίαστο, στην ερώτησή σου, νομίζω ότι εδώ θα πρέπει να γίνει μια συνολική επαναξιολόγηση των όπλων. Δηλαδή, η κυβέρνηση μέχρι την τραγωδία των Τεμπών παρουσίαζε το έργο της ως μια κυβέρνηση πολύ ικανή στη διαχείριση κρίσεων. Αυτές οι κρίσεις βεβαίως είχαν αντίλογο από την πλευρά της αντιπολίτευσης. Μετά την τραγωδία των Τεμπών, θέλω να πω ότι κατά τη γνώμη μου αυτό το επιχείρημα ότι είμαστε ικανοί διαχειριστές, άριστοι κτλ. Έχει φύγει τελείως από το τραπέζι. Mm-hmm. Από την άλλη πλευρά, αν κρίνουμε και με βάση τα αποτελέσματα τα πρόσφατα των δημοσκοπήσεων, δεν φαίνεται η απαξίωση που υπάρχει από πολύ μεγάλο μέρος του κόσμου, του εκλογικού σώματος δηλαδή, προς την κυβέρνηση να περνάει στην αξιωματική αντιπολίτευση. Δηλαδή, απορρίπτουμε τη Νέα Δημοκρατία, αυτό δεν σημαίνει ότι περνάμε αυτόματα στο ΣΥΡΙΖΑ. Εκεί το στοίχημα είναι διαφορετικό. Είναι πόσο αξιόπιστη μπορεί να φαίνεται η πρότασή του. Αν ο τρόπος με τον οποίο την επικοινωνεί, η επίσκεψη, ας πούμε, για παράδειγμα, στα Τέμπη, αν γράφει στο εκλογικό κοντέρ. Εκεί τα πράγματα είναι διαφορετικά. Όπως επίσης θέλω να πω ότι μέχρι σήμερα, αν καταλαβαίνουμε κάτι από τις μετρήσεις, οι οποίες όμως είναι όλες εν θερμό, είναι η ενίσχυση των μικροτέρων μετά το τρίτο κόμμα δυνάμεων. Δηλαδή από κουκουέ και πέρα. Αυτό θα δημιουργήσει σίγουρα μια πάρα πολύ διαφορετική πολιτική ατμόσφαιρα, που κατά τη γνώμη μου ίσως ήδη έχει ανατρέψει το στόχο για κυβέρνηση στη δεύτερη Κυριακή. Μάλιστα, Γιώργο. Και επειδή με κοιτάς κάπως και είναι και μέρα πίεσης, θα σου πω ότι ανεξάρτητα με το πώς θα οπλίσουν τα κόμματα, ένας καταπληκτικός στίχος του Μιχάλη Μπουρμπούλη λέει «Λιγότερα συνθήματα και πιο πολλή δουλειά». Καλά τα λέει. Σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά.